Cash Out είναι εδώ. winmasters.com.cy. Τώρα με Cash Out. Αγγούλο. Άλλαξε πολύ ωραία με τον Νέμετς. Παραφτάσε στον Ράκελς. Έκανε το σούτ. Έπεσε ο Κλέιμαν και απέκρουσε. Πάφος έτσι μια, έχει μια μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι στα πρώτα λεπτά. Ο Φόλπρεχτ θα στείλει την περιοχή. Κεφαλιά από τον Ράσιτς. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Με όλο τον κόσμο να περιμένει εκεί στο ύψος της περιοχής. Ο Ουντόζη η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Πέτρου που έπεσε. Πέρασε ο Αγγούλο. Έγινε κεφαλιά ο Ράσιτς μπροστά από τον Κλέιμαν. Πέρασε η μπάλα και κατέληξε out. Ο Φόλπρεχτ θα δώσει ψύχρεμα την μπάλα στον Χολτ. Το παράκαναν λίγο οι παίκτες της Ένωσης και της Πάφου και παρολίγο να το πληρώσουν. Θα κόψει πάρα πολύ ωραία την μπάλα προς τα μέσα για να βρει τον Αντωνίου. Προσπαθεί να απελευθερωθεί ο Αντωνίου. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα έξω. Για να δούμε τώρα την Ένωση με τον Βαλιάνο. Να πέφτει και έχουμε πέναλτι. Στο 51ο λεπτό κερδίθηκε το πέναλτι από τον Βαλιάνο. Μπαλά, για να το δούμε και από εδώ. Νομίζω το κερδίζει το πέναλτι ο Βαλιάνος. Βλέπετε, παίζει την μπάλα. Ο Μινάς Αντωνίου έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Εκτελεί 1-0 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου με το 5ο γκολ στην φετινή σεζόν από τον Μινά Αντωνίου. Δείτε εδώ την εκτέλεση. Πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο. Απ' τη μια πλευρά ο τερματοφύλακας, απ' την άλλη η μπάλα. Για να δούμε τον Ράκελ στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Νέμετς. Δεν θα σκοράρει και μοναδική ευκαιρία. Θα γυρίσει τώρα προς τα πίσω. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Βαλιάνο που έχει ευκαιρία. Σουτάρει, αποκρούει ο Πέτρου. 2-0. Η Ένωση διπλασιάζει τα τέρματά της. Ο Γιάννης Οπίτας. 9 γκολ στο πρωτάθλημα, παρακαλώ. Εδώ ξανά από το ξεκίνημα η φάση με τον Αντωνίου. Ο Βαλιάνος κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Πέτρου και έρχεται με ολύμπια ψυχραιμία να στείλει την μπάλα στο τέρμα ο Πίτας, σημειώνοντας το 2-0. Αγγούλο από μακριά θα δοκιμάσει. Ο Κλέιμαν, παρά το γεγονός ότι έσκασε η μπάλα μπροστά του, σταθερά απέκρουσε. Δεν θα είναι όλα τα χέρια στην περιοχή με την αλλαγή των κανονισμών. Να δούμε αυτή την φάση. Έγινε το λάθος. Χτύπησε η μπάλα σε πόδι του επιθετικού. Ο Κούλς την πήρε. Νομίζω δεν είναι σωστή ενέργεια από τον Κούλς. Και στη συνέχεια ο Λουλίνια έκανε μια κίνηση πάνω στον Μουλαζίμι. Το ίδιο ο Χριστοδουλού. Έχει βγάλει ήδη την κίτρινη κάρτα. Κόκκινη. Κόκκινη στο Λουλίνια. Δείτε εδώ τι συνέβη. Ο Μουλαζίμις και στη συνέχεια ο Αγγούλο. Ο παίκτης ο οποίος θα αποβληθεί. Περιθυμίζω ότι νωρίτερα. Αγγούλο λοιπόν. Ο Κλέιμαν εκτέλεσε. Για να δούμε. Στην πλάτη της άμυνας δεν θα γίνει τον γκολ από τον Κοσλάν. Το Ζαχαρίου, το Λελιούκι να αφήνει πάρα πολύ ωραία προς τα πίσω. Η σέντρα στην περιοχή. Ανεβαίνει ο Νέμετς. Αποκρούει ο Κλέιμαν. Τεράστια ευκαιρία αυτή για την Πάφο. Ενώ ο Μινάς Αντωνίου τώρα φεύγει στην αντεπίθεση και πάει για τρίτο γκολ. Φτάνοντας έξω από την περιοχή και πλασάροντας και στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία του Πέτρου. Και που το κινητό. Και που το τάμπλετ. Και που το λάπτοπ. Όλα σέλα. Winmaster.com.cy. Winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.